Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω σχετικά με τα antivirus και ποιο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι εγώ έχω τα Avira στον υπολογιστή μου και μπορώ να πω ότι είμαι μισό-μισό, δηλαδή και ικανοποιημένος και μη ικανοποιημένος. Διότι σε κάποια αρχεία με τα διάβαζα σίγουρα, σε κάποια άλλα όχι. Τώρα, να ξέρετε ότι όποιο, μα και όποιο, αντιβάρους να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, δεν πρόκειται να είσαστε 100% καλυμμένοι. Διότι να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα που όλοι, που σε όλα τα άτομα έχει συμβεί. Κατεβάζετε ένα παιχνίδι, κατεβάζετε για παράδειγμα το Pro Evolution Soccer. Το βάζετε στον υπολογιστή σας, σας ζητάει με τα crack. Πάτε κατεβάζετε το crack. Όταν πάτε και κατεβάζετε το crack, 8 στις 9 φορές ή 8 στις 10 φορές, σας λέει ότι το crack είναι ιός. Ξέρουμε ότι τα crack δεν είναι ιός ποτέ. Τουλάχιστον όσα είναι από άτομα τα οποία γνωρίζουμε, μπορεί να τα διαβάζουμε σε όλα, δεν είναι ιός. Τα βάζουμε τέλος πάντων στο παιχνίδι, μας παίζουμε εμείς. Για φανταστείτε όμως κάποιος να έχει βάλει στα αληθινά έναν ιό μέσα στο crack και να τα διαβάζει το αντιβάρυσο ιό, θα πείτε εσείς, μιας και το διαβάζει όλα τα crack, τα αντιβάρυου ως ιό, δεν είναι ιός. Συνεχίζουμε, το βάζουμε στο φάκελο, κλείνουμε το αντιβάρυο, το βάζουμε στην καραντίνα και τελειώνει το θέμα. Και έχετε αποκτήσει ένα καινούργιο ιό στον υπολογιστή σας. Οπότε δεν είμαστε 100% καλυμμένοι, διότι κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιοι που τα αντιβάρυους δεν τα εντοπίζουν. Ακόμα και να αγοράσετε τα αντιβάρυους, δεν μπορεί να είστε 100% σίγουροι για το εάν είστε 100% καλυμμένοι. Δεν είστε ποτέ 100% καλυμμένος για το εάν θα κολλήσετε ιό ή όχι. Γιατί λέει κάποιος, ωραία, θα δώσω 30-40 ευρώ να πάρω τα καλύτερα αντιβάρυους που υπάρχουν, θα τα βάλω στον υπολογιστή μου, θα κάνω και ένα format για να είμαι σίγουρος από ιούς και έχω υπολογιστή καινούριο χωρίς ιούς, χωρίς τίποτα. Και όμως φίλε μου, κάνεις μεγάλο λάθος, γιατί μπορεί σε κάποια αρχή μέσα που να κατεβάσεις να μην το διαβάσεις για το αντιβάριους, παρόλο που μπορεί να είναι το καλύτερο, και εκτός από αυτό να σου περάσει όλος κάποιον ιό μέσα σε αρχείο το οποίο νομίζεις ότι δεν είναι ιός, να είναι, όπως από αυτό με το crack. Πάμε να δούμε τα top 10 αντιβάριους του 2013. Top 10 αντιβάριους programs. Είναι review του 2013, φέτος δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτη θέση είναι το Bitdefender Antivirus Plus. Έχει 9,58 κατάταξη. Δεύτερο είναι το Kaspersky Antivirus, το οποίο είναι με 8,75 απόδοση. Το Norton Antivirus με 8,73 απόδοση. Το F-Secure Antivirus με 8,50 απόδοση. G-Data Antivirus με 7,93 απόδοση. BuildGuard Antivirus με 7,90 απόδοση, AVG Antivirus με 7,70 απόδοση, Avast Pro Antivirus με 7,58 απόδοση, μετά είναι το Trend Micro Titanium Antivirus Plus 7,55 απόδοση και το VIP Pre Antivirus με 7,50 απόδοση. Αυτά είναι τα top 10 Antivirus σύμφωνα με αυτό το site εδώ. Οπότε, εάν κάποιος πάει να αγοράσει το Bitdefender που υποτίθεται είναι το νούμερο 1 και δώσει 30 δολάρια εδώ πέρα, δηλαδή περίπου στα 20 ευρώ, θα νομίζει ότι είναι πλήρης καλυμμένος. Και όμως, έχω να του πω ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ δηλαδή που έχω το Avira, να δούμε σε ποια θέση το έχει. Λογικά πρέπει να είναι μες στην 20άδα. Να το, είναι 14ο. Και του έχει κατάταξη 7,3. Δεν είναι καθόλου υψηλό για αντιβάριους και κάνει και 35 δολάρια, δηλαδή είναι περίπου στα 25 ευρώ κάπου εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι αν το αγόραζα θα ήμουν πλήρης ικανοποιημένος. Όπως σας είπα και πιο πριν, δεν μπορεί να είναι κανένας απολύτως σίγουρος για το αντιβάριους που θα βάλει στην υπολογιστή του. Υπάρχουν τα Acer, τα Norton, τα πάντα, υπάρχουν όλα. Πάντως σας λέω ότι επειδή κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιοι, κατεβάστε ένα αντιβάριους ή πληρώστε ένα αντιβάριους φτηνά, όχι πολύ ακριβά, και βάλτε στον υπολογιστή σας και προσπαθήστε να μην κατεβάζετε αρχεία τα οποία δεν ξέρετε και ίσως να έχουν ιό. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Αν θέλετε γράψτε και εσείς κάτω στο σχόλιο ποιο αντιβάριους έχετε, για να πω και εγώ τη γνώμη μου. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν να πούνε ότι είναι λάθος αυτό που λες, ότι τα αντιβάριους έχουν πλήρης προστασία ειδικά αν τα αγοράσεις. Και όμως σας λέω ότι έχει τύχει σε άτομο το οποίο το γνωρίζω να αγοράσει αντιβάριους. Τα Acid είχε αγοράσει, νομίζω ότι θυμάμαι ποιο. Ή τα Acid, τα Norton, ποια ήταν. Τα Acid πρέπει να ήταν.
Τα έχει αγοράσει το Γερμανό και μετά από περίπου 1-2 μήνες που κατέβασε το Counter Strike, κόλλησε ιό. Επομένως, πιστεύω ότι δεν μπορεί να είσαι πλήρης καλυμμένος από αυτή την άποψη, το λέω. Γι' αυτό μην χαλάτε τα λεφτά σας στην τσάπα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.